Γεια σας φίλες και φίλοι. Ένας καινούριος κόσμος πλησιάζει, μια καινούρια κατάσταση στον πλανήτη. Ένα λαμπρό μέλλον διαγράφεται με την επανάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιαίτερα των φωτοβολταϊκών, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται 4 φορές πιο φθηνά από το φυσικό αέριο που ήταν μέχρι πριν ένα χρόνο η φθηνότερη μορφή ενέργειας. Και οι δυνατότητες που θα έχουμε στο μέλλον και που θα μας οδηγήσει στο μέλλον αυτό είναι κάτι το πολύ όμορφο, διότι η σταθερότητα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην οικονομία δεν υπήρχε ποτέ μέχρι τώρα με τα ορυκτά καύσιμα. Εμείς όμως, αντί να ασχοληθούμε εδώ στην εκπομπή μας και γενικά στη ζωή μας με τον πολύ λαμπρό αυτό μέλλον πραγματικά από το οποίο διαγράφεται, και να απολαύσουμε και να στοχαστούμε ποια θα είναι η δική μας θέση σε αυτό το όμορφο κόσμο που θα ζούμε, αναγκαζόμαστε μέχρι και σήμερα να ξαναγυρνάμε από την αρχή και να ασχολούμαστε με το πρώτο πράγμα, το πρώτο περιβαλλοντικό ζήτημα που αντιμετώπισε ο άνθρωπος, που είναι τι άλλο, η διαχείριση από τα σκουπίδια μας, η διαχείριση των απορριμμάτων. Σήμερα μαζί μας είναι ένας κάτοικος Λευκύμης, θα έλεγα ένας ακτιβιστής, μια και έχει συμμετάσχει σε δράσεις. Ο Γιώργος Ρουμελιώτης, ο οποίος είναι τεχνολόγος και εξειδικευμένος σε θέματα θαλάσσιας ρήπανσης. Αγαπητέ κύριε Ρουμελιώτη, σας καλωσορίζω στην εκπομπή Ζωοοικολογικά. Λοιπόν, με αφορμή ένα ζήτημα το οποίο χειρίστηκε ο ίδιος με καύση σκουπιδιών στη Νότια Κέρκυρα, αποφασίσαμε σήμερα να κάνουμε αυτήν την εκπομπή μαζί, όπου θα συζητήσουμε και άλλα θέματα. Ελπίζω όλοι οι από Λευκύμη να ακούνε τώρα, γιατί έχουμε να αποκαλύψουμε κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα που γίνονται εκεί πέρα, που δεν θα έπρεπε να γίνονται. Αλλά και να ανακοινώσω το εξής, θα ήθελα από τώρα, ότι αύριο Τετάρτη στην ΕΡΤ1, στην εκπομπή για την Ελλάδα που ξεκινάει τις 1 η ώρα και μέχρι τις 2.30, προς το δεύτερο μέρος της εκπομπής, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, ΕΟΑΝ, ξεκινάει μια καινούργια ζωντανή εκπομπή που ειδικά κύριε Γερμανίωτη, και τώρα θα ξεκινήσουμε αμέσως, ειδικά για εσάς τους Λευκυμιώτες, υπάρχει πρόσκληση αύριο, διότι ένα από τα πρώτα θέματα που θα ασχοληθεί είναι η κατάσταση με την Κέρκυρα. Οπότε, η εκπομπή θα είναι ζωντανή και μπορείτε να τηλεφωνήσετε να παρέμβετε στην εκπομπή αυτή. Αύριο Τετάρτη, στην ΕΡΤ1, γύρω στις 1:30 με 2 θα μεταδοθεί. Η εκπομπή αρχίζει από τις 1 και τελειώνει στις 2:30 και είναι η εκπομπή για την Ελλάδα. Σε αυτή λοιπόν την εκπομπή, στο δεύτερο μέρος, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης θα αφιερώσει την πρώτη εκπομπή στους Λευκυμιώτες και πάρτε ένα τηλέφωνο να παρέμβετε και εσείς. Κύριε Ρουμελιώτη, τι έχει γίνει δηλαδή τελικά στη Κέρκυρα? Η κατάσταση αυτή που ζούμε με τα σκουπίδια, ο καθένας πετάει ό,τι θέλει και οι σκουπίδια από εδώ από εκεί και κανείς δεν ενδιαφέρεται? Γεια. Καταρχάς, καλησπέρα κύριε Φαναριώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μια εισαγωγή. Συγγνώμη. Είναι μια πρόκληση και για μένα, ναι, να πω κάποια πράγματα και να θέσουμε τα χέρια μας επί των ύλων για να πούμε 5 πράγματα τα οποία πραγματικά μας καίνε, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Κάποιοι ίσως να τα αγνοούν, κάποιοι ίσως τα ξέρουν, αλλά ίσως από διακατεχόμενο ίσως αμοραλισμό, να το πω αυτό το πράγμα, να το πω ίσως από την κακή μας τη συμπεριφορά, το πιο απλό, δεν βαριέσαι, αδελφέ. Ο χαδερφισμός, ακριβώς, ναι. Ο ελληνικός ο χαδερφισμός. Λίγο πολύ, τώρα πια μας έχει πιάσει αυτό. Δυστυχώς έχουμε φτάσει κοινωνία σε ένα σημείο που οι μόνες λέξεις οι οποίες κυριαρχούν και σαν άνθρωποι αλλά και σαν χώρος εκεί που ζούμε, μπορώ να τις ονομάσω με κάποιες λέξεις κλειδιά. Να τις πω, υπάρχει η εγκατάλειψη, η υποβάθμιση, ναι, η προχειρότητα,
Όλα αυτά λοιπόν και πολλές άλλες λέξεις θα μπορούσαν να καλύψουν αυτό το θέμα. Θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Μάλλον καλλιεργήθηκαν αυτά σκόπιμα, πιστεύω, η υποβάθμιση. Ακριβώς. Γιατί όταν υποβαθμίσεις κάτι, μπορείς να το κάνεις ό,τι θέλεις μετά. Ακριβώς. Όπως ας πούμε με τη λίμνη Κολυσίων. Ακριβώς. Που την υποβαθμίζανε για να τη δώσουν και τελικά τώρα που δεν τη δώσουν, κάποιοι ενδιαφέρονται να την αναβαθμίσουν και είμαι αισιόδοξος ότι θα αναβαθμιστεί κιόλας. Τώρα που δεν μπορεί το ΤΑΙΠΕΔ να τη δώσει και η κοινωνία των πολιτών. Αυτό ήταν επιτυχία πραγματικά. Mm. Αυτό ήταν επιτυχία. Είναι μια τακτική. Το διάβασα και το άκουσα, ήταν μεγάλη επιτυχία. Επίτηδες έγινε αυτή η υποβάθμιση στο σκουπίδι. Είχε απόλυτο δίκιο για την υποβάθμιση αυτή. Λοιπόν, θα αναφερθώ λοιπόν στο συγκεκριμένο θέμα και αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος της επίσκεψής μου και της πρόσκλησης που μου κάνατε. Είναι κατά καιρούς κάποιοι οι οποίοι καίνε αλόγιστα σκουπίδια και μαζί με αυτά καίγονται και πλαστικά. Όσο και να θέλει να πει κάποιος ότι καίω σκουπίδι απλά και μόνο, το κάθε σκουπίδι εμπεριέχει μέσα και ένα ποσοστό από πλαστικό. Θέλοντας και εμεί κάνουμε ζημιά χωρίς να το ξέρουμε ή και μπορεί να το ξέρουμε, αλλά επειδή μας έχει φάει αυτός ο χαδερφισμός, δυστυχώς καταλήγουμε εκεί. Για να το κάνουμε λίγο από την αρχή, για να καταλάβει ο κόσμος, εδώ και 2-3 χρόνια, έτσι, είναι που κάποιος στη Λευκύμη. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια επιχείρηση συγκεκριμένα, δεν υπάρχει, δεν μας ενδιαφέρει ούτε να δείξουμε ούτε να πούμε ποιος. Δεν έχει καμιά σημασία αυτό, αλλά ίσως με την κατάσταση αυτή που έχει ξεφύγει εκτός ελέγχου, είναι ένα πολύ σημαντικό δείγμα ότι φτάσαμε σε ένα σημείο που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό, παρά μόνο κάποιοι που θεωρούνται πια ακτιβιστές. Έτσι, κάνουν το αυτονόητο να προστατεύσουν το χώρο που ζουν και εμείς να τους πούμε ότι είναι ακτιβιστές. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος αποκλειστικά ακτιβιστής. Ένας ευαισθητοποιημένος πολίτης, αν είναι και μόνο, μπορεί, αν θέλει, να κάνει μία κίνηση η οποία πραγματικά θα είναι η κίνηση που θα αποβαίνει προς όφελος και του ίδιου του αυτού που κάνει αυτή την πράξη, αλλά και του συνόλου γενικά. Επειδή εσείς κάνετε πολλά, γι' αυτό δεν θέλω να πω, ναι, το ονομάζω ακτιβισμό, γιατί κάνετε προφορικές καταγγελίες προς τον καταρχάς προς τον ίδιο και συστάσεις, μην τα κέντρε φίλε και τα λοιπά, με ωραίο τρόπο. Ακριβώς, ακριβώς. Καλέσατε την αστυνομία η οποία δεν επενέβαινε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και την πυροσβεστική, η οποία επίσης δεν επενέβαινε. Ακριβώς. Μέχρι που αρχίσατε, να τα πω, κύριε και μετά θα μας κρίσεις, άρχισαν να τα κάνει γραφτά και στο συνήγορο του πολίτη και τώρα όλοι αναμένετε να απαντήσουν και νομίζω ότι τρέχουν και δεν φτάνουν να καλύψουν τις θέσεις τους οι υπηρεσίες αυτές. Ναι. Οι οποίες δεν ενδιαφέρθηκαν στις προφορικές αρχικές καταγγελίες του κύριου Ρουμελιώτη. Θα σας πω πώς ξεκίνησα τα πράγματα με τη σειρά. Όπως έχουν. Στην αρχή έγινε φιλική σύσταση. Έτσι, το πιο φυσιολογικό. Το πιο φυσιολογικό και το πιο ανθρώπινο και καλοπροαίρετο. Αποποιήθηκε των ευθυνών του. Αναγκάστηκα να πάω στην αστυνομία. Αναγκάστηκα να πάω και στον εισαγγελέα να του κάνω μια καταγγελία έτσι ώστε να τον καλέσει η αστυνομία και να του κάνει. Μια σύσταση. Μια σύσταση. Δεν υποβάλλατε μήνυση. Χωρίς μήνυση. Χωρίς μήνυση. Απλά για να μπορέσει να το καταλάβει και μαζί με αυτό του εξεθέσαμε και τις συνέπειες που έχει μια καύση πλαστικών μαζί με τα σκουπίδια. Ότι είναι τοξικό, ότι δημιουργεί καρκινογενέσεις και όλα αυτά. Για αυτά να τα λέμε για όσους δεν τα ξέρουν. Και πάλι δεν συνετίστηκε, με αποτέλεσμα να αναγκάζομαι να πηγαίνω συνέχεια στην αστυνομία για να μπορέσει να του κάνει πάλι συστάσεις χωρίς να του κάνω μήνυση. Α, η αστυνομία δηλαδή πήγε αρκετές φορές και το Πήγε αρκετές φορές. Γίνανε κάποιοι εκβιασμοί και απειλές από μέρους του. Α. Βεβαίως. Έκανα πάλι εισαγγελική καταγγελία για να του κάνουν συστάσεις για τις απειλές οι οποίες ήταν εις βάρος μου. Και αναγκάστηκα μετά να προσφύγω ακόμα πιο ψηλότερα. Ενεπλάκηκε ο συνήγορος του πολίτη. Αυτή είναι πολύ κακή. Ναι, πάρα πολύ. Είδα και τα έγγραφα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να δείξω τα τραγούδια γιατί αναφέρουν ονόματα, αλλά πραγματικά αυτό έκανε όποιοι πηγαίνουν στο συνήγορο του πολίτη πάντα. Ναι, πραγματικά. Το στηρίζει και πάντα κάνει πολύ καλή δουλειά. Το διάβασα. Πολύ καλή δουλειά. Πολύ καλή δουλειά. Και περιμένει τώρα να ζήτησε από τις υπηρεσίες να απαντήσουν για ποιο λόγο δεν επενέβησαν τότε και άφησαν να συνεχίζεται αυτή η καύση σκουπιδιών. Μα αυτή τη σκουπιδιών τώρα, ποιος ο λόγος, δεν μπορούσε να τα πετάξει στους κάδους όπου όλοι μας. Είναι... Για ποιο λόγο να τα κάψει. Ακριβώς... Μήπως είναι κάτι άλλο, γιατί ορισμένοι άνθρωποι είναι και πυρομανείς, να το πω έτσι.
Δεν θα το έλεγα ότι είναι κάτι τέτοιο. Δεν έχω καταλάβει ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω ότι πίσω από αυτό κρύβεται ένας απλά ανθρώπινος αμοραλισμός και ένας οχαδελφισμός. Τίποτα άλλο. Όσες φορές έχει γίνει λοιπόν από την αστυνομία σύσταση σε αυτόν, απλά αυτός έχει δικαιολογηθεί ότι δεν το ήξερα εγώ, το έκανα ο υπάλληλός μου ή ότι δεν έχω χρόνο να ανταπάω τα σκουπίδια στο χώρο υποδοχής απορριμμάτων και κάτι τέτοια. Δηλαδή, φτηνές δικαιολογίες. Πιο εύκολα δεχόταν να τα κάψει παρά να τα κουβαλήσει. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά είχε και αρκετά, ήταν η μαγαζί αυτό. Είχε παλέτες, είχε διάφορα τέτοια. Ναι. Δεν ήταν λίγα. Ακριβώς. Αν ήταν από έτσι, δηλαδή, το κάθε μαγαζί να καίει τα σκουπίδια του, για όνομα Θεού. Για φανταστείτε τόσες επιχειρήσεις επάνω στο νησί μας, να καθόταν κάθε επιχείρηση και να έκαιγε τα σκουπίδια που συσσωρεύει από τις παλέτες, από τα κυβότια που αδειάζουν με τις πωλήσεις που κάνουν κτλ. Θα γινόταν. Υπάρχει ένα κόντσεπτ. Δεν το κάνουν όμως οι άλλες επιχειρήσεις. Ναι. Δηλαδή, έχει παρατηρηθεί ίσα-ίσα. Πράγματι, δεν το κάνουν άλλες επιχειρήσεις. Και μάλιστα και ορισμένα μεγάλα σούπερ μάρκετ που προωθούν και τα βιολογικά προϊόντα και καλά κάνουν. Βλέπω ότι ταυτόχρονα δεν είναι μόνο ότι προωθούν τα βιολογικά προϊόντα, προωθούν και την ανακύκλωση και από πλευράς τους κάνουν ό,τι μπορούν. Πρέπει να το πω αυτό, και το έχω διαπιστώσει. Βέβαια, αν δεν υπάρχει υποδομή του Δήμου, δεν πέφτει στο κενό. Αλλά από πλευράς τους έχουν τις πιο αυστηρές προδιαγραφές τα σούπερ μάρκετ σήμερα. Εμείς έχουμε μείνει πολύ πίσω σαν κοινωνία όμως. Πολύ πίσω γιατί δεν υπάρχει δυστυχώς παιδεία. Δεν υπάρχει ενημέρωση από την κάθε αρχή, από το κάθε Δήμο, εν πάση περιπτώσει, στα σχολεία, να υπάρχει μια κατεύθυνση. Όχι πολλά μόνο, μπορούν να γίνουν. Κύριε Ρεμονιτή, θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια εδώ, είμαι από τους πιο παλιούς που ασχοληθήκανε. Μάλιστα, ήμουν στα εγγένεια του Χιτάτε Μπλονίου, ήμουν ως πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος τότε. Όταν είχα πρωτογίνει πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος, είχα πάει τότε στα εγγένεια του Χιτάτε Μπλονίου. Λοιπόν, το έχω ακούσει. Λοιπόν, θα επανέλθω για να ολοκληρώσω αυτό που ήθελα να πω πάνω σε αυτό το θέμα της καύσης πλαστικών του φερόμενου κυρίου. Έχει προχωρήσει λοιπόν το θέμα, είναι σε καλό δρόμο. Έχουν ασκηθεί πιέσεις σε πολλούς φορείς και στις αρχές, Υπουργείο Υγείας, Περιβάλλοντος, Περιφέρεια, στο Δήμο, στο Υγειονομικό, σε πολλούς φορείς. Περιμένουμε απάντηση, είμαστε σε καλό δρόμο και εάν μέσα σε όλα αυτά τα στοιχεία που θα συγκεντρώσουμε εξακολουθήσει ο εν λόγω κύριος να καίει σκουπίδια μαζί με πλαστικά, τότε είμαι υποχρεωμένος και λυπάμαι που το λέω, δεν θέλω να καταφύγω εκεί. Είμαι υποχρεωμένος με βάση τον νόμο να του κάνω μήνυση και να προχωρήσουμε σε ένδικα μέσα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί, γιατί. Το ευελπιστώ. Ναι. Πιστεύω ότι μετά από όλα αυτά. Το ευελπιστώ. Εκεί που δεν πέφτει η λογική, που δεν πιάνει η λογική, πιάνει ο φόβος. Γι' αυτό βγήκαν και. Η τιμωρία, ας πούμε, σε κάποιο λάθος που θα κάνουμε. Αλλιώς, αν όλοι είχαμε τη λογική να το κάνουμε, δεν θα χρειαζόταν και οι νομοθεσίες που τιμωρούν. Πάντως, όλη αυτή η ιστορία με τα απορρίμματα, θέλω να πω, δεν γίνεται τυχαία. Δεν είμαστε κουτί οι Κερκυραίοι, να μην ξέρουμε πώς θα βρούμε την καλύτερη λύση. Ο κάθε δήμαρχος δεν είναι καθόλου κουτός. Έτσι. Γίνονται σκόπιμα όλα αυτά. Το σίγουρα, έχω καταγγείλει από όταν ασχολούμαι με τη μαχόμενη οικολογία. Τώρα πια έχω σταματήσει. Σίγουρα υπάρχουν σκοπιμότητες. Τη μαχόμενη οικολογία. Ναι. Και ποια είναι αυτή, η μαφία των σκουπιδιών. Το έχω πει και σε συναντήσεις που γίνανε. Μόνο ονόματα δεν είπα. Υπάρχει στο διαδίκτυο, έχει τόσες εμφανίσεις. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν μιλάει για τη μαφία των σκουπιδιών. Και τσαντίζομαι κιόλας. Με παίρνουν ανάποδες δηλαδή κάποια στιγμή. Δεν κολλάει το θέμα επειδή δεν ξέρουμε να διαχειριστούμε τα σκουπίδια μας. Είναι ότι κάποιοι δεν αφήνουν να γίνει αυτό. Και αυτό που εξετάζουμε εμείς ως λύση είναι κάτι τελείως άσχετο με αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε. Δεν είναι κουτός ο Δήμαρχος, δεν είναι κουτί όλοι αυτοί. Δεν το κάνουν επειδή δεν ξέρουν ή δεν μπορούν. Τώρα μην το ανοίξουμε το θέμα της μαφίας των σκουπιδιών. Έτσι. Μια και το ανοίξαμε, γιατί να μην μείνουμε σε αυτό. Λοιπόν,
όταν κάναμε συνάντηση με τον Σύλλογο Τεμπλονίου και τη Σύλλογο της Λευκύμης, εγώ είχα προτείνει, εγώ είχα πάει σαν εκπρόσωπος ενός άλλου συλλόγου, της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας που ενεργοποιείται σε όλο το νησί. 5 φορές έχουμε κάνει τέτοιες συναντήσεις με δική μου πρωτοβουλία, οι 3 σύλλογοι. Λοιπόν, την τελευταία φορά που κάναμε τη συνάντηση, η πρότασή μου ήταν να πάμε όλοι μαζί, να πάρουμε και άλλους συλλόγους και όλοι μαζί να πάμε να απαιτήσουμε από τη διοίκηση, το Δήμο, να κάνει αυτό που πρέπει. Να κάνει αυτό στην ανακοίνωση, να το βοηθήσουμε εμείς, να τον αναγκάσουμε εμείς με την καλή έννοια. Με κάθε τρόπο να κάνουμε κατάληψη στο σύνδεσμο. Αυτή ήταν η πρότασή μου. Και μου είπαν, όχι, λέει, ξεκινήσανε διάφοροι συλλόγοι να κάνουν ανακύκλωση και να κάνουμε και εμείς ανακύκλωση, λέει, ο κάθε ένας στον χώρο του. Τώρα, παιδιά, αυτά που μας λέτε τώρα για την ανακύκλωση, δεν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και αυτά στο κάτω-κάτω, αν μου τα λύσει εδώ και 5 χρόνια θα είχαν αξία. Τι να το κάνω τώρα. Δεν θα προλάβει να μου λύσει το ζήτημα που δεν έχω που, να βάλω, που θα γεμίσει και να πάρει σκουπίδια, αν κάνει ο κόσμος την ανακύκλωση. Δεν θα προλάβει τόσο μαζικά να το πετύχει. Και η πρότασή μου ήταν και τώρα θα έρθουν στα λόγια μου. Διότι και τη Λευκύμη πουλήθηκε, έτσι. Ούτε δηλαδή τοπικά πετύχατε το θέμα σας. Εγώ σας είπα να έρθετε να πετύχουμε συνολικά τη διαχείριση απορριμμάτων στην Κέρκυρα, που θα έλυνε και τα 2 τοπικά προβλήματα. Εσείς προτιμήσατε να ασχοληθείτε ο καθένας με τα τοπικά, με αποτέλεσμα να σας τη φέρουν πάλι και τη Λευκύμη να βυσματώσουν και το Τεμπλόνι να βυσματώσουν πάλι για οτιδήποτε άλλο θέλουν. Λοιπόν, το θέμα είναι άλλη φορά να μ' ακούτε. Έχει φτάσει σε αδιέξοδο το θέμα. Με συγχωρείτε, δεν έχω τίποτα. Δεν το λέω εγωιστικά. Να μ' ακούτε, να ακούτε. Τέλος πάντων, αυτούς που έχουν ασχοληθεί λίγο παραπάνω και βλέπουν το θέμα σφαιρικά και όχι τοπικιστικά. Άνω τελεία, θα ξανασυναντηθούμε. Ορίστε τι γίνεται. Στο ψάξιμο λοιπόν αυτής της ιστορίας είδα ότι πραγματικά, αυτό το λέω και σε εσάς και στον κόσμο, με μεγάλη μου χαρά το λέω, ότι πραγματικά υπάρχουν νομοθεσίες επάνω στο θέμα της ρύπανσης, οι οποίες είναι πολύ αυστηρές. Πραγματικά. Αυτό το λέω με μεγάλη μου χαρά για εκείνους οι οποίοι είναι ασυνείδητοι. Εάν λειτουργήσει η νομοθεσία που λειτουργεί η νομοθεσία, το μόνο που χρειάζεται είναι ο πολίτης ο οποίος πραγματικά ενδιαφέρεται να αφιερώσει χρόνο, ένα σχετικό οικονομικό κόστος για τα ένδυκα τα μέσα που έχουμε πει και ψυχραιμία. Και είμαι σίγουρος ότι έχει πολύ καλή κατάληξη. Το έχω ακούσει και από άλλες περιπτώσεις. Πραγματικά η νομοθεσία περί ρύπανσης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ σοβαρή. Αυτό αν το λάβει υπόψη του ο κόσμος σοβαρά. Η περιβαλλοντική νομοθεσία της Ελλάδας είναι από τις τελειότερες στον κόσμο. Και από τις πρώτες που δημιουργήθηκαν. Και μάλιστα η νομολογία του 5ου τμήματος Συμβουλίου Επικρατείας αντιγράφτηκε για τη συνθήκη του Ρίου. Και μάλιστα αντιγράφτηκε επιλέξει η συνθήκη του Ρίου. Η συνθήκη του Ρίου διατυπώθηκε με βάση τη νομολογία του 5ου τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας της Ελλάδας. Αυτό. Και δεν εφαρμόζεται. Αυτό είναι το θέμα. Ενώ άλλες περιοχές έχουν πιο ελαστικούς νόμους, βλέπεις όλοι είναι τυπικοί ρε παιδιά, τον εαυτό τους, όχι για. Ενώ εδώ, άμα μπορέσω να κρυφτώ για κάτι, τελείωσε. Αυτό είναι. Να πω κάτι. Θα έπρεπε σε αυτή την περίπτωση, εφόσον υπάρχει νομοθεσία συγκεκριμένη για το θέμα της ρύπανσης, η οποία είναι πολύ αυστηρή, δηλαδή στο βαθμό που μπορεί να συγκριθεί με στο επίπεδο μιας εγκληματικότητας. Σωστά, είναι. Σε αυτό το επίπεδο, ναι, πραγματικά. Ναι, ναι. Το ευαίσθητο, μάλλον το αδύναμο σημείο αυτής της υπόθεσης είναι ότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, έλεγχοι, και δεν υπάρχουν φορείς οι οποίοι να ασχοληθούν και να κάνουν αυτεπάγγελτα αυτή την κίνηση και να μην κάνει ο ίδιος ο πολίτης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Αλλά σαν νομοθεσία από μόνη της λειτουργεί πραγματικά όταν την κυνηγήσει κάποιος πολίτης. Πραγματικά. Εγώ πάντως θα επιμένω. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Πολύ μεγάλη και νομίζω σημασία. Ότι αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα να δώσω. Δηλαδή, καλώντας εσάς στη σημερινή εκπομπή, ότι ένα παράδειγμα, δηλαδή ένας πολίτης ο οποίος επικαλέστηκε και προσπάθησε κάτι. Να πω κάτι. Αυτός που διαπιστώνει, που βλέπει μπροστά του να γίνεται μια περιβαλλοντική παράβαση, κατά 50% είναι και υπεύθυνος, αν θα συνεχίσει να γίνεται. Δηλαδή,
Βλέπω έναν να κόβει μία ελιά ΣΥΡΙΖΑ που δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται μόνο κλάδεμα με παρουσία υγειοπόνου. Εάν εγώ εκείνη την ώρα βιάζομαι να πάω στη δουλειά μου και πω δεν βαριέσαι, άστο, γιατί δεν θα κάνω τίποτα, τότε εγώ έχω τη μισή ευθύνη για αυτό που έγινε. Φταίω και εγώ αυτό που έγινε. Ακριβώς. Διότι το περιβάλλον είναι μέρος του εαυτού μας και δεν μπορεί από μόνο του να το κάνει αυτό το πράγμα. Άρα έχουμε εμείς, επειδή είναι μέρος του εαυτού μας, έχουμε υποχρέωση να τον υπερασπιστούμε. Εάν δεν το κάνουμε, είναι σαν να προδίδουμε τον εαυτό μας. Η ανοχή που δείχνουμε δημιουργεί και την ασυδοσία. Ακριβώς. Είναι παρατηρημένο αυτό. Ακριβώς. Γι' αυτό γίνεται η μαφία των σκουπιδιών. Ανακυκλώνει το 16% των απορριμμάτων, τα πιο ακριβά, και καταχράζεται τα λεφτά του, τα δικά μας, των πολιτών. Το 16% της ανακύκλωσης την κλέβει η μαφία των σκουπιδιών. Ένα άλλο πάλι στο θέμα της καύσης πλαστικών. Επειδή οι αγαπητοί μου συνδημότες, συμπολίτες κάτω στη Λευκύμη αντιδρούν για το θέμα του χιτά της Λευκύμης, το να καίνε λάστιχα, τα οποία είναι καρκινογόνα και τοξικά, είναι λάθος τρόπος αντίδρασης. Είπα να μην βάλουμε σήμερα, να μην δείξουμε, θα το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος. Δεν θα μιλήσουμε για το θέμα του χιτά. Ναι, ναι. Μιλάμε για την καύση των πλαστικών συγκεκριμένων. Έχει γεμίσει ο χώρος εκεί με. Δεν μπορούμε από τη μία να ζητάμε. Συγγνώμη. Δεν μπορούμε από τη μία να ζητάμε να μην δημιουργηθεί ο χιτά. Να για να προστατεύσουμε τον χώρο μας. Προστατεύσουμε το χώρο μας. Έτσι, και από την άλλη πλευρά. Την ίδια στιγμή, και με λάστιχα τα οποία εκλείουν πλαστικά και διάφορες τοξικές καρκινογόνες ουσίες και καλύπτει με ένα πέπλο μαύρο το χωριό εκεί πέρα κάτω. Από εκεί πέρα τι μπορεί να πει κάποιος, δηλαδή ποιος υποστηρίζει ποιον τι τελικά. Σωστό, να τα λέμε όλα. Δεν είναι η καύση σκουπιδιών, πλαστικών, λάστιχων και όλα αυτά, δεν είναι σωστός τρόπος τώρα αντίδρασης σε ένα πρόβλημα που υπάρχει κάτω στη Λευκύμη και δεν έχει λυθεί. Πάμε, θα το συζητήσουμε αυτό και στο δεύτερο μέρος, πιο αναλυτικά, καθώς θα πούμε και κάτι για τα πετρέλαια, κυρίες και κύριοι, για το δεύτερο μέρος. Μείνετε μαζί μας, σε λίγο και πάλι μαζί. Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, απόψε είναι μαζί μας ο Γιώργος Ρουμελιώτης, κάτοικος Λευκύμης, όπου είναι τεχνολόγος εξειδικευμένος σε θέματα θαλάσσιας ρήπανσης, και έχουμε μια ευρύτερη συνομιλία, κυρίως γύρω από τη διαχείριση απορριμμάτων που έχει αποτύχει στην Κέρκυρα και ποια είναι κάποιες συνέπειες της αποτυχίας αυτής ευρύτερας, όπου και σύμφωνα και με κάτι φωτογραφίες που μου έδειξε ο ίδιος και προτίμησε να δούμε την όμορφη πλευρά της Κέρκυρας σήμερα, αντί για όλα αυτά να σας τα δείξουμε, γιατί τον τελευταίο καιρό και στο Facebook είναι γεμάτο από απορρίμματα, δεν έχει πια λόγο να τα δείξουμε. Και ενώ δηλαδή η Λευκύμη αγωνίζεται για να διατηρήσει καθαρή τον τόπο της, η ίδια η Λευκύμη είναι γεμάτη σκουπίδια και μάλιστα ένας κύριος κάνει και καύση σκουπιδιών. Και με βάση αυτό λοιπόν το θέμα είναι μαζί μας ο κύριος Γιουμενιώτης. Αγαπητέ κύριε Γιουμενιώτη. Κύριε Φαναριώτη, καταρχάς θα κάνω ένα συσχετισμό μεταξύ τεχνολογίας και φύσης. Μπράβο, ναι. Αυτό που είναι και το αντικείμενο σας. Ξέρουμε όλοι μας ότι η φύση είναι για μας πηγή ζωής. Είναι το α και το ω. Και η τεχνολογία, συγκριτικά με τη φύση, λειτουργεί σε δευτερεύοντα βαθμό η τεχνολογία, κακά τα ψέματα. Δυστυχώς, η τεχνολογία δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν δεν υπάρχει η φύση. Γιατί το λέω αυτό? Θα σας δώσω δύο παραδείγματα για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η φύση προς χάριν της τεχνολογίας, που πολλές φορές καφιόμαστε ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο τεχνολογικό, ότι μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας πολύ εύκολη, παραβλέποντας όμως τις συνέπειες στη φύση. Ένα παράδειγμα είναι τα φάρμακα.
τα φάρμακα τα οποία μας παρέχουν υγεία. Εάν δεν υπάρχει η φύση να μας δώσει τα φάρμακα, πώς, μέσω των βοτάνων και των φυτών, από αυτά παράγονται τα φάρμακα τα οποία μας καθιστούν υγιείς. Μια περίπτωση αυτή. Πόσο επεμβαίνει η φύση στο να δημιουργήσει την τεχνολογία και να μας κάνει τη ζωή μας πιο ανατατή. Εδώ συμφωνώ απολύτως και μάλιστα μια παρένθεση ότι όπως και να απομιμηθεί ο άνθρωπος στη φύση, την ποιότητα των φαρμάκων της φύσης δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να την παράγει. Ακριβώς. Άλλη μια περίπτωση να πούμε που είναι πολύ πιο συνηθισμένο φαινόμενο είναι η εξόρυξη του βοξίτη. Mm. Είναι ένα προϊόν της φύσης και αυτό. Φύσιμο. Έχει το αλουμίνιο, έχει πολλά συστατικά που μέσα σε αυτά τα συστατικά είναι τα κομπιούτερ, το κινητό μας, οι ανεμογεννήτριες, ένα σωρό άλλα. Λοιπόν, βλέποντας λοιπόν από αυτά τα δύο παραδείγματα πόσο ζωτικής σημασίας έχει να υπάρχει η φύση. Να φροντίζουμε για τη φύση και όσο υπάρχει η φύση και βρίσκεται σε ένα βαθμό ικανοποιητικό, τόσο θα υπάρχει τεχνολογία, τόσο θα εξελίσσεται η τεχνολογία. Άπαξ και αποδυναμώσουμε τη φύση, θα αποδυναμωθεί και η τεχνολογία. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Δυστυχώς, ο σημερινός ο άνθρωπος, όπως ένας νοήμονας, ένας λογικός μπορεί να καταλάβει, έχουμε αποκτήσει μια καταναλωτική συνείδηση, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε αναπτύξει οικολογική συνείδηση. Χάνουμε την επαφή με τη φύση. Χάνουμε την επαφή με τη φύση, δυστυχώς. Εδώ συγγνώμη, η επαφή με τη φύση, έλεγα πάντα, είναι να έχεις ένα λουλούδι που να είναι ζωντανό, να το ποτίζεις, ένα σκυλάκι, οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται να έχεις μελίσια ή να έχεις αγελάδες ή να έχεις καλλιέργειες. Κάτι που να είναι ζωντανό και εσύ να το φροντίζεις, αρκεί για να κρατήσουμε την επαφή μας με τη φύση. Θυμηθείτε το αυτό. Ακριβώς. Και επειδή αυτό πραγματικά είναι ωραίο έτσι σαν συζήτηση, μπορούμε σε κάποια άλλη εκπομπή να το αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο. Τι λέτε? Ναι, απλά για να μην... Είναι πολύ ωραίο πάντως. Για να μην σας διακόψω άλλο, ναι, γι' αυτό θέλω. Πάνω σε αυτό λοιπόν, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο η φύση να έχει αποδυναμωθεί. Όλοι το γνωρίζουμε, όλοι το ακούμε αυτό το πράγμα, αλλά δεν κάνουμε όμως τίποτα γι' αυτό. Δυστυχώς, σε αυτό φταίει ο εγωισμός μας, ο αμοραλισμός μας, η κακιά μας συμπεριφορά, ο κακός μας χαρακτήρας. Κακές συνήθειες. Οι κακές συνήθειες. Επίσης, πώς. Κακές συνήθειες. Κακά τα ψέματα, οι παλιές γενιές δεν είχαν αντιμετωπίσει αυτά που αντιμετωπίζουμε τώρα, ώστε να δημιουργήσουν τη συνείδηση αυτή που χρειάζεται για να μας διδάξουν. Και έτσι και οι δικές μας γενιές έπρεπε να τη δημιουργήσουμε μετά την οικολογική συνείδηση. Ναι. Που μπορούμε πολύ εύκολα να την περάσουμε στις νέες γενιές τώρα. Με τη βιομηχανική επανάσταση και με την έκρηξη της τεχνολογίας. Αυτή η έκρηξη της τεχνολογίας έγινε στη δικιά μας την γενιά περισσότερο. Δώσαμε μεγαλύτερη έμφαση στην εξέλιξη της τεχνολογίας, πέσαμε με τα μούτρα επάνω της, με αποτέλεσμα να ξεχάσουμε, ξεχάσουμε τη φύση. Όλοι συνέβησαν. Δυστυχώς. Αλλά ένα ελπιδοφόρο έτσι μήνυμα είναι το ότι σιγά σιγά ο κόσμος, μέσα από διάφορους συλλόγους, από διάφορα ιδρύματα ή οι λεγόμενοι ακτιβιστές που ακούμε, σιγά σιγά αρχίζει και περνάει αυτό το μήνυμα στον κόσμο. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή ο κόσμος θα αρχίσει να το αντιλαμβάνεται αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι και η κρίση, ένα από το καλό, γιατί πάντα στη ζωή μας ουδέν καλό να μηγές κακού. Η ίδια η κρίση μπορεί να μας στέρει σε κάποια πράγματα, αλλά αυτή η υπερκαταναλωτικότητα που είχαμε πριν, πιστεύω ότι λόγω της κρίσης έχει μειωθεί ως ένα βαθμό. Είναι πολύ καλό αυτό. Συγχαρητήρια, χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε αυτό. Το έχω σκεφτεί και εγώ. Πολύ σημαντικό αυτό, κυρίες και κύριοι. Μας έμαθε να είμαστε ολιγαρχείς. Μας έμαθε να είμαστε ολιγαρχείς θέλοντας και εμείς. Μέσα λοιπόν από αυτόν τον προβληματισμό, πιστεύω ότι ο καθένας μας σιγά σιγά θα αρχίσει να το αντιλαμβάνεται και να παίρνει μέρος σε αυτή τη διαδικασία της ισορροπίας της φύσης. Πιστεύω ότι θα γίνει αυτό σιγά σιγά. Να πω εδώ, ο πιο πολλής κόσμος τώρα θέλει και συστρατεύεται
σε διαδικασίες προστασίας του περιβάλλοντος. Αλλά δεν ξέρει πάντα, δεν μπορεί πάντα εύκολα να βρει ένα στο σωστό σημείο που θα πρέπει να ρίξει τις δυνάμεις του. Σωστό. Και αυτό το εκμεταλλεύονται πάντα τα συμφέροντα που έχουν συμφέρον να καθυστερήσουν όλα αυτά τα οποία εμείς αγωνιζόμαστε και παραπληροφορούν τον κόσμο. Και δυστυχώς, παρόλο που υπάρχει πολύ περισσότερος κόσμος ενεργοποιημένος στα κινήματα, η απόδοση είναι πολύ λιγότερη από όταν είμαστε πέντε άνθρωποι και κάναμε δουλειά μια εποχή, όταν ξεκινήσαμε. Πέντε άνθρωποι δουλεύανε στους συλλόγους για τα σκουπίδια, για την προστασία, για όλα αυτά τα θέματα, κύριε Ρωμελιώτη. Μια εποχή, αλλά κάναμε μια προσφυγή και πετυχαίναμε και γινόταν και πρωτοσέλιδο. Τώρα τα σκουπίδια είναι τα πράγματα, δεν αλλάζει τίποτα. Όλοι ασχολούνται με τη διαχείριση απορριμμάτων, όλοι προτείνουν. Η τέλεια πρόταση ο καθένας έχει. Όλοι, μα όλοι έχουν μια τέλεια πρόταση να σου κάνουν. Όμως κανείς από αυτούς δεν ακούει την πρόταση που λέει ο άλλος να κάτσει να τη συζητήσει. Και σωστό. Αυτό το έχω ονομάσει το σύνδρομο της Βαβέλ. Σωστό. Το σύνδρομο της Βαβέλ δεν είναι ότι ο καθένας δεν ξέρει τι λέει και δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Ο καθένας είναι μια πολύ έξυπνη προσωπικότητα, ο οποίος λέει κάτι πολύ έξυπνο και πολύ σωστό, αλλά απλά όλοι κάνουν το ίδιο. Όλοι προτείνουμε. Κανεί δεν κάνει να ακούσει τι προτείνει. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Να μην ακούει ο ένας τον άλλον. Ναι. Μου ήρθε στο μυαλό, σαν εικόνα, πόσο διαφορετικό είναι ένα είδος ενέργειας από ένα άλλο. Δηλαδή, αν πάμε σε ένα φιλικό, και όχι μόνο φιλικό προς τη φύση, αλλά συμβατό πραγματικά προς τη φύση, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αυτές μελλοντικά θα αναπτυχθούν πάρα πολύ θέλοντας και εμείς. Είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα των τελευταίων μηνών που δεν έχουν, κυρίες και κύριοι δημοσιευτεί. Εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένος να τα πούμε εδώ στην εκπομπή, αλλά πρέπει, είναι δύσκολο να μένουν στοιχεία γιατί δεν έχουν ακόμα δημοσιευτεί. Να πάρω να δείξω. Να το κάνουμε όμως. Σκεφτείτε. Επανάσταση των φωτοβολταϊκών. Ναι, και όχι μόνο, Σκεφτείτε ένα σπίτι το οποίο θέλει ρεύμα για το ψυγείο του, την τηλεόραση, το φωτισμό του, το κομπιούτερ κτλ. Αν αυτή λοιπόν την ενέργεια πρέπει να την παίρνει από ένα εργοστάσιο το οποίο καίει βοξίτη, λιγνίτη, συγγνώμη, ναι, ή κάποιο υλικό, κάποιο καύσιμο το οποίο επιβαρύνει την ατμόσφαιρα, και φανταστείτε το ίδιο σπίτι που χρειάζεται κατανάλωση για ψυγείο, τηλεόραση, κομπιούτερ κτλ. Να την παίρνει από ένα φωτοβολταϊκό, από μια ανεμογεννήτρια και όχι από ένα βενζινοκινητήρα, από μια βενζινογεννήτρια ή μια πετρελογεννήτρια. Πόσο διαφορετικά θα είναι τα πράγματα. Από αυτή τη μικρή αλλαγή που θεωρούμε, πόσο σημαντικό αποτέλεσμα θα μπορούμε να έχουμε πραγματικά. Θα έχει και ένα άλλο που δεν υπήρξε πριν. Όταν φτάσουμε σε μια εποχή που θα τοποθετήσουμε, κάποτε θα γίνει αυτό. Αν δεν είναι σε 10 χρόνια όπως προβλέπουμε εμείς, θα είναι σήμερα με τα τελευταία δεδομένα, θα γίνει σε 20-30 χρόνια. Σίγουρα. Αλλά τι θα γίνει. Θα έχουμε τοποθετήσει, παρόλο που αυξάνεται η κατανάλωση, δεδομένου και αυτού, κάποτε θα φτάσουμε να τοποθετήσουμε περισσότερες μονάδες παραγωγής ενέργειας οικολογικές από ό,τι χρειαζόμαστε. Δηλαδή θα παράγουμε περισσότερο ρεύμα από ό,τι χρειαζόμαστε. Αυτό είναι εφικτό. Αυτό λοιπόν το ρεύμα που θα παράγεται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα είναι περισσότερο από χρειάζεται, δεν θα ισχύει ό,τι ισχύει τώρα με τα πετρέλαια. Όπου οποιαδήποτε μικρή αύξηση της παραγωγής ή μείωση της παραγωγής δημιουργεί μια φοβερή αυξομοίωση των τιμών. Δηλαδή, 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα λιγότερο πετρέλαιο να πάει στην αγορά φτάνει μέχρι και 150 ευρώ το δολάρια το βαρέλι. Ενώ με μια αύξηση της 2 εκατομμύρια βαρέλια πέφτει κάτω από 25, έχει φτάσει το 11 το 2000. Το 11 ήταν ή το... Τα 11, από τη, 11 ευρώ το βαρέλι είχε πέσει. Α, για τιμή. Για ένα διάστημα, ναι. Λόγω της αυτό. Αυτή η αύξηση και η μείωση έχει καταστρέψει ολόκληρες οικονομίες ολόκληρων κρατών. Η εξάρτηση από το πετρέλαιο ήταν αυτή δηλαδή, στην ουσία, ότι με μια αυξομοίωση μπορούσε να διαλύσει τα πάντα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διότι θα έχουν μια σταθερότητα η οποία δεν υπήρξε ποτέ στην οικονομία. Όταν δηλαδή όλο το ρεύμα μας είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τεχνικά θα το εξηγήσουμε σε άλλες εκπομπές, δεν είναι, έχουν λυθεί όλα αυτά.
Είμαστε στην εποχή των εφευρέσεων. 110 εφευρέσεις την ημέρα, καινούργιες, γίνονται κάθε μέρα. Σημαντικές εφευρέσεις. Και λύνουν όλα αυτά τις δυσκολίες που υπήρχαν τα χρόνια. Άρα θα έχουμε 100% ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το θέμα είναι αν θα το έχουμε τώρα, αν θα το έχουμε σε 10 χρόνια, σε 20, σε 30. Και εδώ ήθελα να πω στον πετρελαίο. Οι μελέτες των εταιριών πετρελαίου για το πότε θα αρχίσει η μείωση του πετρελαίου, οι πιο αισιόδοξες λένε τελικά το 2031. Η μελέτη της BP, μπορείτε να τη βρείτε στο διαδίκτυο, η μελέτη της BP για το 2031 λέει ότι το αργότερο το 2031 θα αρχίσει να μειώνεται η ζήτηση του πετρελαίου. Οι δικοί μας τώρα οι καθηγητές που παρακολουθούμε από τα πανεπιστήμια έχουν βάλει το 2020 του χρόνου, κυρίες και κύριοι. Ενώ πριν από 2 χρόνια λέγαμε ότι μέχρι το 2030 και το 40 και 50 θα αυξάνεται μέχρι το 50 και επενδύανε οι εταιρείες σε νέα κοιτάσματα. Με την επανάσταση των αυτόνομων αυτοκινήτων, εάν δηλαδή το 2020, το τέλος του 20 και τις αρχές του 21 δοθεί η άδεια στο πρώτο αυτόνομο αυτοκίνητο, την επόμενη μέρα η τιμή του πετρελαίου θα πέσει για πάντα σε τιμές ασφαλείας. Κάτω από 25 δολάρια. Πάντως κάτι γίνεται, κάτι και, πάει να αλλάξει. Ναι, ναι, και θα σας πω τώρα για τα πετρέλαια που βρήκανε τώρα. Για τα πετρέλαια που θέλουν να κάνουν εξόρυξη, θα σας πω. Μετά. Στο θέμα του πετρελαίου, θέλουν να προωθήσουν τα καθαρά καύσιμα, τα πετρελοειδή, εν πάση περιπτώσει. Από το 2020, από του χρόνου κιόλας, πρέπει να προωθήσουν τα καθαρά καύσιμα στις βιομηχανίες και στην παγκόσμια ναυτιλία. Αυτό είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, είναι πολύ δύσκολο, γιατί για να μπορέσουν τα καθαρά καύσιμα να λειτουργήσουν στις μηχανές εσωτερικής καύσης, είναι λίγο δύσκολο, γιατί θα δημιουργήσει επιπλοκές στη λειτουργία των μηχανών. Και κάπου εκεί πέρα οι γνώμες δίστανται το αν θα μπορέσουν να το καταφέρουν, αν δεν το καταφέρουν. Εν πάση περιπτώσει, όλα παίζουν μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Και πιστεύω ότι επειδή δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτό στο βαθμό που θέλουν, ίσως να είναι πιο γοργή η έκβαση στο θέμα της προώθησης της απεξάρτησης του πετρελαίου. Α, ένα ακόμα. Τώρα κατάλαβα. Όχι, αυτό το παράγοντα δεν τον είχα εξετάσει. Ναι. Επειδή διαβάζω πολύ μετά πολύ την εξέλιξη. Ένας ακόμα λόγος για την επιτάχυνση. Για την επιτάχυνση ακριβώς. Εδώ και οι ίδιοι οι Άραβες, που από αυτούς είναι η πιο βασικότερη εξορίξιμη χώρα στο θέμα και του πετρελαίου και σε παραγωγή, που έχουν ήδη από τώρα και πιο πριν έχουν επενδύσει τα λεφτά τους σε φωτοβολταϊκά. Έχουν γεμίσει την έρημο κάτω της Σαουδικής Αραβίας με φωτοβολταϊκά. Δεν τυχαίο λοιπόν αυτό. Και με τις φθηνότερες τιμές. Έχουν πετύχει τιμές 5 φορές κάτω από το φυσικό αέριο. Με την Ιταλική Ενέλ. Η Ιταλική Ενέλ έχει πετύχει τις καλύτερες εταιρεία κατασκευαστική, τις καλύτερες τιμές στον κόσμο. Κάτι άλλο πάλι. Για τα πετρέλαια, όχι, για τα πετρέλαια, εγώ θα κάνω μια πρόλεψη. Έτσι, δεν έχω τίποτα δηλαδή με τις εταιρείες πετρελαίου, κυρίες και κύριοι, και δεν θα πρέπει να υπάρχει μίσος σε κάτι που πρέπει να εκλείψει. Γιατί καμιά φορά βλέπω δηλαδή στο Facebook πολύ ακραίες καταστάσεις να γίνονται. Τόσο καιρό πληρώνουμε εμείς τις εταιρείες αυτές να μας φέρουν πετρέλαιο, γιατί εμείς το ζητάμε. Έτσι. Όπως και με το Γεάνθρακα. Το Γεάνθρακα τόσα χρόνια μας βοήθησε. Δεν μπορούμε από τη μία στιγμή στην άλλη να το δαιμονοποιήσουμε με αυτόν τον τρόπο που γίνεται. Δηλαδή. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο, ώστε οι επιχειρήσεις αυτές και τα άτομα, οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτές τις επιχειρήσεις, να μπορέσουν να σταθούν και να αλλάξουν προφανώς τομέα εργασίας. Και το καλύτερη συμβουλή για τις εταιρείες πετρελαίου, όπως και σε εταιρείες για άνθρακα, είναι. Μάλλον, η συμβουλή αυτή δόθηκε στις εταιρείες για άνθρακα και δεν την ακούσανε. Με αποτέλεσμα, οι πιο μεγάλες εταιρείες για άνθρακα στην Αμερική να καταρρεύσουν οικονομικά, μεταξύ των οποίων και οι μεγαλύτερες στον κόσμο, η Peabody Coal. Λοιπόν, οι εταιρείες πετρελαίου σήμερα που έχουν ακόμα μεγάλα κέρδη, τους συμφέρει να επενδύσουν αυτές σε. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε
όταν έρθει η εποχή που όλα θα είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να είναι και πάλι οι ίδιες πρώτες στην παραγωγή και να επιβιώσουν. Οι πλέον ειδικοί στον πλανήτη που μελετάνε τη μετάβαση από τη μία εποχή στην άλλη, αυτό συμβουλεύουν τις εταιρείες. Και χωρίς καμία εμπάθεια. Μάλιστα, αυτοί οι πλέον ειδικοί που επενδύουν σήμερα και συμβουλεύουν σήμερα οι σύμβουλοι εταιριών τα φωτοβολταϊκά τις εταιρείες να επενδύσουν, είναι οι ίδιοι που δουλεύανε με τις εταιρείες πετρελαίου. Και αν οι εταιρείες για άνθρακα απέτυχαν, και όπως και οι δύο τελευταίες κυβερνήσεις απέτυχαν, δηλαδή η προσπάθεια του Τραμπ να φύγει από το Κιώτο, απέτυχε. Ό,τι και να υπογράψει ο Τραμπ από το Κιώτο, δεν ισχύει, διότι οι εταιρείες της Αμερικής σήμερα, το 75% των εταιριών που επενδύουν που φτιάχνουν μονάδες παραγωγής ενέργειας, διαπραγματεύονται φωτοβολταϊκά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρίες και κύριοι. Αυτό δεν θα το βρείτε γραμμένο, γιατί είναι καινούριο, δεν έχει προλάβει στο διαδίκτυο, δεν έχει προλάβει να βγει στα επίσημα απορίσματα του ΟΗΕ που θα κάνουν κανένα χρόνο. Αλλά η κατάσταση σήμερα είναι αυτή. 5 φορές κάτω τα φωτοβολταϊκά από το φυσικό αέριο, το οποίο είναι 3 φορές κάτω από το γιάνθρακα στην Αμερική. Ενώ το φυσικό αέριο δημιούργησε την κατάρρευση του γιάνθρακα, εδώ και 6 μήνες τα φωτοβολταϊκά δημιουργούν την κατάρρευση στο φυσικό αέριο. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δούμε με την καλή άποψη. Και οι εταιρείες που θέλουν σήμερα που μελετάνε, προσέξτε, τα κοιτάσματα που βρήκανε δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί τίποτα. Θα χρειαστεί 7 χρόνια για να κάνουν έρευνες και άλλα 7 χρόνια, εφόσον δούνε ότι βρούνε τελικά ότι έχει πετρέλαιο, θα χρειαστούν άλλα 7 χρόνια μέχρι να αποσβέσουν την επένδυση. Δηλαδή, οι εταιρείες πετρελαίου, αν πάνε να αντλήσουν το πετρέλαιο της Κύπρου, το ίδιο ισχύει και για τις Κέρκυρες και τις Κρήτης, το ίδιο ισχύει. Θα πρέπει να περιμένουν 15 χρόνια να ρίξουν τώρα χρήματα και σε πολλά εκατομμύρια και σε 15 χρόνια να βγάζουν κέρδος. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει, διότι μέχρι το 2030 θα έχει επιβληθεί τιμή ισορροπίας, το equilibrium price, κάτω από τα 25 δολάρια το βαρέλι. Πολύ πιθανό να φτάσει και στα 10 και στα 15 δολάρια το βαρέλι. Μόνο με αυτές τις τιμές θα μπορεί να δουλέψουν οι εταιρείες πετρελαίου και τα μόνα πετρέλαια που μπορούν να τα απεξέλθουν σε αυτή την τιμή είναι τα λεγόμενα συμβατικά πετρέλαια. Άρα λοιπόν, όλες αυτές οι προτάσεις για τα ελληνικά πετρέλαια και της Κύπρου δεν ανήκουν στα συμβατικά πετρέλαια, άρα οι πλέον αρμόδιοι επιστήμονες των πανεπιστημίων, δηλαδή, που μελετάνε το θέμα αυτό σήμερα, λένε ότι οποιαδήποτε επένδυση γίνει σήμερα, εδώ και ένα χρόνο ισχύει αυτό, από εδώ και ένα χρόνο, οποιαδήποτε χρήματα παίζουν τα πετρέλαια, δεν θα αποδώσει, θα την αφήσουν σε 2-3 χρόνια. Άρα η πρόβλεψή μου είναι ότι οι εταιρείες θα τα αφήσουν και ελπίζω να κάνουν τη σωστή κίνηση να επενδύσουν τα φωτοβολταϊκά. Πρέπει όμως να κλείσουμε. Για σήμερα ήθελα να κάνω αυτή την παρένθεση για τα πετρέλαια, γιατί είχαμε κάτι δηλώσεις προχθές από τους αρμόδιους υπουργούς. Πες κάτι στους δημότες σου και στους κυρίους εκεί που αγωνίζονται, δηλαδή σε όσους αγωνίζονται, αλλά τελικά πιο πολύ ρυπαίνουμε την περιοχή μας. Εγώ αυτό που θα πω, το ίδιο κάνει και για τον εαυτό μου, είναι να έχουμε μέτρο για ό,τι κάνουμε και να υπάρχει και συνέπεια. Μέτρο στην κατανάλωση, μέτρο σε αυτό που κάνουμε, μέτρο σε οτιδήποτε και να υπάρχει και συνέπεια, να έχουμε συνέπεια. Μη μας διακατέχει αυτός ο αμοραλισμός, αυτός ο χαδελφισμός. Δυστυχώς το έχουμε μέσα στο στοιχείο μας σαν έθνος και πρέπει να το πολεμήσουμε. Και ένα τελευταίο, ότι για αυτό που ήρθα και στην εκπομπή, ότι το θέμα της καύσης των σκουπιδιών και των πλαστικών θα επιμείνω πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Μπράβο. Και όχι να ασχολούμαστε με το χιτάκι και να αφήνουμε να γίνονται αυτά. Ακριβώς. Γεια, λευκή μη. Είναι πολύ παράδοξο αυτό το πράγμα. Ζητάμε από τη μία να μην γίνει αυτό που θέλουμε, αλλά από την άλλη να καίμε και να δημιουργούμε και να κάνουμε ρήπανση στο περιβάλλον. Μπράβο. Εγώ θα επιμείνω, είμαστε σε καλό δρόμο με τους φορείς. Και πιστεύω ότι θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Ωραία. Πριν κλείσουμε, λοιπόν, να επιθυμίσω ότι αύριο Τετάρτη στις 1:30 στην εκπομπή για την Ελλάδα, μέσα προς τα τέλη της εκπομπής,
Έχει παρουσιάσει την πρώτη, είναι εβδομαδιαία εκπομπή, θα γίνεται κάθε εβδομάδα αυτή η εκπομπή. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της εκπομπής για την Ελλάδα, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, ο ΕΟΑΝ, θα έχει τη ζωντανή εκπομπή, η οποία αύριο θα είναι αφιερωμένη στη Λευκύμη, και μπορείτε εσείς να τηλεφωνήσετε και να παρέμβετε στην εκπομπή και να κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση ή παρέμβαση, η οποία θα συζητηθεί και θα απαντηθεί από τους εκπροσώπους του ΕΟΑΝ που θα είναι εκεί και θα τη παρουσιάζουν. Αγαπητέ κύριε Ρουμελιώτη, σας ευχαριστώ που είστε εδώ και που έτσι πιάσαμε και ορισμένα σημεία που έπρεπε να αναφερθούμε. Εύχομαι να υπάρχει συνέχεια και σε άλλες εκπομπές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ακριβώς, και θα κάνουμε κάθε τόσο ένα update. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με τη ρήπανση αυτή που είδαμε γεμάτο, με την καύση αυτή, αν ξαναγίνει τα άλλα σκουπίδια που είναι γεμάτα η περιοχή γύρω-γύρω, που θα έπρεπε να τα μαζεύει και κάποιος από τη Λευκύνη, αφού ενδιαφέρονται για το περιβάλλον τους, και για τα λάστιχα που είναι παντού λάστιχα, είτε καμένα είτε φυλαμένα, για να τα κάψουν κάποιοι. Αυτά δεν μπορεί αυτή η ρήπανση να είναι, αφού αγαπάμε τον τόπο μας και δεν θέλουμε και το χιτά. Όχι, είμαστε μαζί με το κίνημα, δεν είμαστε ενάντια. Απλά το σωστό να λέγεται, βεβαίως. Έτσι, έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Μελιώτης. Καλό είναι να γίνουμε και να τα λέμε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.